Θέλω λίγο να αναφέρω γενικό για το σχολείο βασικών γνώσεων διάσωσης, το οποίο θα ξεκινήσει μετά από μερικές μέρες και συγκεκριμένα την επόμενη Τετάρτη 18 του μηνός. Θα ήθελα να πω λοιπόν δύο-τρία πράγματα για αυτό το σχολείο, που είναι το δεύτερο το οποίο γίνεται στο δικό μας το χώρο. Μετά από πολλές επίμεσες προσπάθειες της ομάδας, καταφέραμε πέρσι και βγάλαμε από το σχολείο που αποφύτησαν από αυτό το ειδικό σχολείο γύρω στα 20 άτομα. Φέτος, πάντα υπό την αιγίδα και τη μεγάλη βοήθεια του Δήμου Τρίπολης, περπατάμε το δεύτερο σχολείο, το οποίο αφορά όχι μόνο γενικά λοιπόν άτομα τα οποία ενδεχομένως να εμπλακούν αργότερα στην ομάδα τη δική μας και στο κομμάτι το διασωστικό. Μπορούν κάποιος, οποιοδήποτε πολίτης θελήσει, να το παρακολουθήσει και να αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις στην πορεία, τόσο για το ίδιο τον εαυτό, όσο και για την προσωπική του ζωή. Το κομμάτι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο. Το σχολείο είναι σαν χρονική διάρκεια, έχει γύρω στους 2 μήνες. Και οι ενότητες οι οποίες ξεκινάμε και θα αναλύσουμε μέσα στο κομμάτι αυτό είναι οι πρώτες βοήθειες που φυσικά είναι απαραίτητες για το οποιοδήποτε άτομο, είτε μέσα στην ομάδα μας, είτε εκτός ομάδας, σαν πολίτης. Μιλάμε για το κομμάτι των ραδιοτηλεπικοινωνιών, μιλάμε για το κομμάτι του βουνού που αφορά ορεινή διάσωση, ορεινή ορειβασία. Στο κομμάτι της εμπλοκής αυτής είναι και το τμήμα που αφορά χρήση σκηνιών, ειδικές διασωστικές, να το πω έτσι, ειδικότητες, χρήση των σκηνιών επάνω στο βράχο και στο βουνό. Στη συνέχεια έχουμε το κομμάτι της αεροδιάσωσης και φυσικά πολλές άλλες ενότητες, τις οποίες θα μιλάω ώρα πολύ για να τις αναλύσω. Το πεδίο το οποίο θα διαδραματιστούν όλα αυτά είναι αφενός μεν ο δικός μας ο χώρος που είναι και η αίθουσά μας και στην οποία θα κάνουμε αυτό το σχολείο, και η διευθυνσή μας είναι Ερυθρού Σταυρού 9, στο δεύτερο όροφο, εκεί έχουμε και το δικό μας σχολείο. Και φυσικά κάποια κομμάτια όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι της σχολής θα διαδραματιστούν τόσο στο όρος Μέναλο, όσο στο όρος Πάρνουνα και φυσικά σε κάποιους άλλους χώρους, σε κάποιες γέφυρες τρένων που θα γίνουν τα κομμάτια αυτά, τα ειδικά, τα διασωστικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο και παρακαλώ όλους τους πολίτες μας, τουλάχιστον ένα κομμάτι αυτών νεολαίων, να συμμετάσχουν στο σχολείο αυτό, γιατί θα αποκτήσουν γνώσεις εξειδικευμένες που ουδής άλλος σύλλογος μπορεί να το δώσει αυτή τη στιγμή στον χώρο το δικό μας, τον ακαδικό. Και εννοώ το εξειδικευμένο κομμάτι της ορεινής διάσωσης.